Η θέση του ΚΚΕ για τον τουρισμό είναι στην αντίθετη κατεύθυνση με αυτή που σήμερα εσείς υπηρετείτε. Για μας πρέπει να είναι δικαίωμα όλου του λαού. Αυτό δεν μπορεί να διασφαλιστεί σε αυτό το σύστημα που σιδερένιο νόμο έχει το κέρδος και ο τουρισμός έχει γίνει πανάκριβο εμπόρευμα και το στερείται η πλειονότητα του λαού και βέβαια οι εργαζόμενοι βιώνουν την σκληρή, την άγρια εκμετάλλευση σε αυτόν τον κλάδο. Η πανδημία αποκάλυψε πόσο εύθραυστος είναι ο τομέας του τουρισμού και πόσο επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες. Οι συνέπειες για τους εργαζόμενους ήταν τεράστιες όλη αυτή την περίοδο, το ίδιο και για τους αυτοαπασχολούμενους και τους μικροϊδιοκτήτες. Η κυβέρνηση με τα μέτρα που πήρε στήριξε τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, θυμίζουμε τα 120 εκατομμύρια στην Αιτζία, δεν επέδειξε βέβαια την ίδια στάση απέναντι στους εργαζόμενους και σε όλους τους μικρούς που επλήγησαν από την πανδημία. Η ταξική πολιτική αναδείχθηκε και σε αυτή την περίοδο που προσάρμοσε τα υγειονομικά πρωτόκολλα στις απαιτήσεις των επιχειρηματικών ομίλων, θέτοντας ως προτεραιότητα την καπιταλιστική λειτουργία και όχι την υγεία. Έδωσε κάθε είδους κρατικών ενισχύσεων, φοροαπαλλαγών, εισφοροαπαλλαγών, απάλλαξε τις επιχειρήσεις από την καταβολή των δουλευμένων στους εργαζόμενους, μεταφέροντας την διασφάλιση ισχνού εισοδήματος στους φορολογούμενους, εφαρμόζοντας τα προγράμματα της αναστολής και της συνεργασίας. Χιλιάδες εργαζόμενοι έμειναν άνεργοι, απροστάτευτοι, χωρίς και αυτό το επίδομα αναστολής. Χιλιάδες φέτος στερήθηκαν το επίδομα ανεργίας, σημαντικό για την επιβίωσή τους. Δυνάμωσε παραπέρα την επίθεση η κυβέρνηση και τις περικοπές στα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, ιδιαίτερα με τον νόμο Χατζηδάκη. Νομοθέτησε την δεκάωρη δουλειά, την αύξηση των υπεριών, με μείωση της αμοιβής τους, την αύξηση της περιεργασίας, διαμορφώνοντας εργασιακό χρόνο πάνω από 13 ώρες την ημέρα. Αυτή είναι η κατάσταση για τους εργαζόμενους, κύριε Υπουργέ. Επανέλαβε ο νόμος Χατζηδάκη τον νόμο Βρούτση-Αξόγλου για τον κατώτερο μισθό, που θα διαμορφώνονται με απόφαση του Υπουργού και με κριτήριο την αντοχή των κερδών, καταργώντας την ελεύθερη διαπραγμάτευση. Αποτέλεσμα αυτών των κριτηρίων για τον κατώτερο μισθό είναι η αύξηση κοροϊδία το 0,5 ευρώ το κατώτερο μισθό με τον πληθωρισμό να τρέχει με 4,5%, οδηγώντας τη μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων στην απόγνωση, στη φτώχεια και την εξαθλίωση. Για να θωρακίσει τους επιχειρηματικούς ομίλους από τη διεκδικήση των εργαζομένων, επιχείρησε να βάλει στο γύψο τα συνδικάτα με νέα εργαλεία για έλεγχο από την εργοδοσία, την εξαποστάσεως συμμετοχή και την ηλεκτρονική ψηφοφορία, κατάργηση του δικαιώματος απεργίας με νέα εμπόδια και με νέα καταστολή ενάντια στους εργαζόμενους. Πήραν την απάντηση βέβαια από την ΙΦΟΥΝ στον κλάδο, από την ΚΟΣΚΟ, αλλά και κάθε μέρα από άλλους εργαζόμενους που μπαίνουν στον αγώνα. Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό ζουν την εργασιακή ζούγκλα που διαμόρφωσαν με τους νόμους όλες οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και ΝΕΑΛ παλιότερα. Το αστικό κράτος και όλες οι κυβερνήσεις με πλήθος νομοθετικών ρυθμίσεων υπηρέτησαν και υπηρετούν κάθε απέτηση των επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό. Τα επιχειρήματα που επικαλείστε όλες οι κυβερνήσεις είναι κοινά. Το ποσοστό συμμετοχής του τουρισμού στο ΑΕΠ, το ποσοστό της απασχόλησης. Με εκτεταμένες ιδιωτικοποιήσεις, με παραχωρήσεις ακτών, αγιαλών, εκτάσεων γης, θάλασσας, ποταμιών, λιμνών, κάθε υποδομής σε αέρα, στεριά και θάλασσα και με κάθε είδους επενδυτικά κίνητρα και τώρα με θεσμοθετημένη τη μεγαλύτερη εμπλοκή της τοπικής και περιφερειακής διοίκησης στην υλοποίηση των σχεδιασμών των επιχειρηματικών ομίλων σε περιοχές που θα έχουν μεγαλύτερη απόδοση της επιχειρηματικής τους δράσης. Οι πολυεθνικές του τουρισμού κυριαρχούν. Επιβάλλουν κανόνες, διαμορφώνουν αγορές, καθιερώνουν πρότυπα και οδηγούν τόπους ολάκερους σε μια βίαιη μεταμόρφωση προκειμένου να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις τους. Η γενική κατεύθυνση που εξυπηρετεί το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου είναι η δημιουργία του νομικού περιγράμματος και ορισμένων κρατικών δομών με σκοπό να υποστηρίξουν το νέο τουριστικό πρότυπο ανάπτυξης για τη χώρα. Το οποίο βέβαια είναι συνδεδεμένο με την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ για τη δημιουργία υποδομών και με νέο στόχο την ένταξη στο τουριστικό προϊόν νέων προορισμών. Τη διασύνδεση του τουρισμού με τον πολιτισμό
και την ένταξη στο τουριστικό περιεχόμενο του αγροδιατροφικού τομέα, την ανάδειξη του χειμερινού τουρισμού, επεκτείνοντας την τουριστική περίοδο. Και όλα αυτά με βάση τις ιεραρχήσεις της πράσινης μετάβασης και του ψηφιακού μετασχηματισμού. Η στόχευση αφορά έναν πιο υψηλό τουριστικά εισόδημα σε αντίθεση με το προηγούμενο πρότυπο ανάπτυξης του τουρισμού που βασίζονταν στη μάζα των αφήξεων όπως Σαντορίνη, Μύκονος κλπ. Πρόκειται για κατεύθυνση που ήδη συζητιέται διεθνώς με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη συζήτηση που άνοιξε στη Βενετία αλλά και στη Βαρκελόνη η οποία δέχτηκε το 19 περισσότερους τουρίστες στον κόσμο πάνω από 12 εκατομμύρια. Έτσι, με αφορμή του κορονοϊού, δηλαδή την ανάγκη για αποφυγή υπερσυσσόρευσης κόσμου, την πράσινη ανάπτυξη που θέτει ως προκάλημα το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα που αφήνει το κάθε τουριστικό πρότυπο ανάπτυξης, ετοιμάζεται ένα νέο πρότυπο που θέτει περισσότερη αποκέντρωση των τουριστικών ροών, αλλά και ένα πιο υψηλό τουριστικό εισόδημα που έχει τη δυνατότητα για τέτοιου είδους ποιοτικότερες και πράσινες διακοπές. Το νέο πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης αφήνει απ' έξω τις ανάγκες των εργατικών λαϊκών στρωμάτων από αυτόν τον πιο ακριβό, πράσινο, διαφοροποιημένο και αποκεντρωμένο τουρισμό. Στρώνει το έδαφος για επενδύσεις σε νέα περιεχόμενα τουριστικού προϊόντος, ενώ τους εργαζόμενους τους αντιμετωπίζει ως ένα φτηνό εργατικό δυναμικό σε αυτές τις επενδύσεις. Στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, τα κύρια στοιχεία είναι η εμπλοκή της τοπικής διοίκησης και η ανάληψη από το κεντρικό κράτος περισσότερων αρμοδιοτήτων για την προώθηση τουριστικών περιοχών, όπως επίσης και η παράδοση των ιαμητικών πηγών στα επιχειρηματικά σχέδια. Με τη μεγαλύτερη και αμεσότερη εμπλοκή της τοπικής διοίκησης στην εξειδίκευση της τουριστικής πολιτικής και της δημιουργίας αξώνων που μπορεί να υποδεικνύουν κατευθύνσεις ανάπτυξης για ολόκληρες περιοχές, σημαίνει ότι διαμορφώνεται άλλο ένα δίκτυο, μηχανισμός παγίδευσης και αυταπατών για εργαζόμενους και αυταπασχολούμενους. Και από αυτές τις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Τουρισμού, επιβεβαιώνεται η θέση του ΚΚΕ για τον στόχο των αναδιαθώσεων που έγιναν στην τοπική διοίκηση με τον Καποδίσια, τον Καλλικράτη, τον Κλισθένη, που βέβαια όλοι εδώ συμφωνήσατε με αυτές. Η μετατροπή του σε όργανα του κράτους, η συμβολή του στην υλοποίηση των στόχων του κεφαλαίου για επιχειρηματική δράση με πόρους του λαού. Κυβέρνηση και τοπική διοίκηση θα σχεδιάζουν και θα υλοποιούν ενιαία τις επιλογές των τουριστικών ομήλων για αξιοποίηση. Οι οργανωτικές δομές που προβλέπονται από την δημιουργική, το τοπικό και περιφερειακό παρατηρητήριο, οι νέες αρμοδιότητες που παραχωρούνται στους οργανισμούς τοπικής διοίκησης θα υλοποιούν αυτούς τους επιχειρηματικούς στόχους για νέα πεδία κερδοφορίας. Θα παραδίδονται περιοχές φιλέτα για ανάπτυξη. Η περιφερειακή διοίκηση θα αιτείται το χαρακτηρισμό και ο υπουργός τουρισμού, όπως προβλέπετε, θα παίρνει την απόφαση χαρακτηρισμού μιας περιοχής ως πρότυπο τουριστικού προορισμού ολοκληρωμένης διαχείρισης. Στο άρθρο 4 επιβεβαιώνεται αυτό που τονίσαμε αρχικά για το ρόλο των αναδιαθρώσεων στην τοπική διοίκηση. Οι αναπτυξιακοί οργανισμοί ή οι αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες των Δήμων και Περιφερειών που συστάθηκαν πρόσφατα, όπως αναφέρεται και στην εταιρεολογική έκθεση, με αποφάσεις των Συμβουλίων των Δήμων και Περιφερειών θα μετατρέπονται σε οργανισμούς διαχείρισης και προώθησης προορισμού. Υπήρξε δε παρέμβαση και είναι γνωστό επιχειρηματικού ομίλου με την οποία τι ζητήθηκε η θεσμοθέτηση ποσοστού συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα όπως και η τοποθέτηση μάνατζερ ως επικεφαλής του φορέα διαχείρισης ο οποίος θα επιλέγεται καθαρά με κριτήρια του ιδιωτικού τομέα χωρίς την παρέμβαση του δημοσίου. Οργανισμοί που δημιουργούνται και λειτουργούν από την υπερφορολόγηση των δημοτών θα παράγουν έργο, θα δημιουργούν υποδομές, θα μελετούν, θα δαπανούν για την προβολή με σκοπό τη μεγιστοποίηση του ωφέλους των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Θα αποφασίζουν ακόμα και σε αντίθεση πολλές φορές και με αιρετούς. Στο άρθρο 4 που αναφέρεται στη χρηματοδότηση των οργανισμών διαχείρισης προώθησης προορισμού προβλέπεται η απόδοση ενός ποσοστού 1% των δημοτικών τελών από τον ΟΤΑ, από τον οικείο ΟΤΑ. Δημοτικά τέλη βέβαια που είναι γνωστό ότι είναι σύμβητα με την ανταποδοτικότητά τους.
Προβλέπεται η σύμπραξη με επιχειρήσεις, επαγγελματικές ενώσεις, καθώς και με tour operators, με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος μέσω της ενδιαφήμισης, χρηματοδότησης, μελετών, διαχείρισης και προβολής του προορισμού εγχώρια και διεθνώς. Η διαχείριση των συνεπειών στο περιβάλλον από την επιχειρηματική δραστηριότητα ανατίθεται στους οργανισμούς διαχείρισης προορισμού, δηλαδή στην τοπική διοίκηση, η οποία θα κάνει δαπάνες για να υλοποιεί δράσεις εθελοντισμού και κοινωνικής ευθύνης για την αποκατάστασή του. Η επιχειρηματική δράση θα επιβαρύνει και η κοινωνία θα πληρώνει και θα παίρνει ευθύνη για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Είναι γνωστό ότι ο τουρισμός αναπτύσσεται με βάση σχεδιασμούς των επιχειρηματικών ομίλων. Μοναδικό κριτήριο είναι η μέγιστη απόδοση των επενδυμένων κεφαλαίων. Η φέρουσα ικανότητα προορισμών ως κριτήριο δεν υπάρχει στην καπιταλιστική ανάπτυξη, ούτε βέβαια και στις πολιτικές που την υπηρετούν. Τα παραδείγματα Σαντορίνη, Σμικώνη αλλά και άλλων περιοχών είναι χαρακτηριστικά. Γίνεται λόγος για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης δεν είναι ουδέτερη. Αλλιώς την εννοεί ο επιχειρηματίας που κριτήριό του είναι η μακροπρόθεσμη μέγιστη απόδοση των κεφαλαίων και αλλιώς ένας κάτοικος μιας περιοχής που δέχεται τις συνέπειες αυτής της ανάπτυξης στην απασχόληση, στο εισόδημα, σε εργασιακές σχέσεις, στην ποιότητα ζωής. Άρα λοιπόν η βιώσιμη ανάπτυξη αφορά μόνο τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Στο δεύτερο μέρος αφορά τη σύσταση ανώνυμης εταιρείας των ενεργειακών πηγών Ελλάδας που εμείς ζητάμε να την αποσύρετε, κύριε Υπουργέ. Εξάλλου, το ίδιο πράγμα ζητούν και διάφοροι φορείς περιοχών που έχουν ενεργειακές πηγές. Αυτή η σύσταση ανώνυμης εταιρείας γίνεται για να διευθετηθούν θέματα αναγνώρισης των πηγών, των θεραπευτικών ιδιωτήτων τους, της εκμετάλλευσης ή της παραχώρησης για τη δημιουργία επενδυτικών φακέλων για τη βέλτιστη αξιοποίησή τους. Οι αιματικές πηγές είναι φυσικός πλούτος και τώρα γίνονται πεδία για κερδοφόρες επενδύσεις. Η θέση μας είναι ότι όλες αυτές οι αιματικές πηγές πρέπει να ανήκουν, κύριε Υπουργέ, που είστε και γιατρός, ήσουν και υπουργός υγείας, στο Υπουργείο Υγείας. Και να προσφέρονται δωρεάν για θεραπείες στον λαό. Να σημειώσουμε εδώ ότι έχουν περικοπεί οι θεραπείες που δίνονταν στους συνταξιούχους και στους έχοντες ανάγκη ιαματικών λουτρών. Στο σχέδιο λέτε ότι η ΑΕ ιαματικών πηγών Ελλάδας θα λειτουργεί χάρη του δημόσιου συμφέροντος, κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Οι κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας δεν συνάδουν με το δημόσιο συμφέρον, παρά μόνο με το ιδιωτικό και το σιδερένιο νόμο του κέρδους. Στην ΑΕ που δημιουργείται, μεταβιβάζεται όλες τις αιματικές πηγές καθώς και τον περιβάλλοντα χώρο έως και 500 μέτρα, που με την σειρά της η ΑΕ μπορεί να τα μεταβιβάζει με ενοικίαση σε επιχειρηματικούς ομίλους. Προβλέπεται μάλιστα τη μεταβίβαση μεγαλύτερη έκταση όταν αυτή ανήκει στου ΟΤΑ με τη σύμφωνη γνώμη της. Διευκολύνει τη δημιουργία της ΑΕ αιματικών πηγών Ελλάδας και η μεταβίβαση με την πρόληψη απαλλαγής από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά και άλλες δαπάνες που μπορεί να προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία. Αλήθεια, λέτε παρακάτω για το ποιος θα διαπιστώνει τις θεραπευτικές ιδιότητες. Ποιος θα είναι αυτός ο επιστημονικός φορέας. Με ποια κριτήρια του Υπουργείου Τουρισμού θα εκδίδει το ειδικό σήμα λειτουργίας. Του Υπουργείου Τουρισμού θα διαπιστώνει τις θεραπευτικές ιδιότητες. Ή διαθέτει επιστημονικό φορέα που μπορεί να τις διαπιστώνει. Με τις ρυθμίσεις του τρίτου μέρους του νομοσχεδίου, ό,τι μπαίνει εμπόδιο στη λειτουργία των πάσης είδους τουριστικών επιχειρήσεων, επιδιώκεται να αντιμετωπιστεί ενισχύοντας την επιχειρηματική δράση και το αποτέλεσμά της. Προβλέπεται ο χρόνος απόσυρσης κυκλοφορίας των λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοιχτού τύπου αστικής περιήγησης μετά από τη συμπλήρωση 27 ετών από το έτος κατασκευής του πλαισίου. Εδώ πάει περίπατο η προστασία του περιβάλλοντος. Με το άρθρο 30 φέρνει πελατείες ασφαλισίας εταιρείες που έχουν έδρα την Ελλάδα, αφού προβλέπει τη δυνατότητα έκδοσης εγγυητικής επιστολής για τα τουριστικά γραφεία. Ενισχύεται με το νομοσχέδιο η μεγέθυνση επιχειρήσεων, αφού προβλέπει τη συνένωση των ήδη υφιστάμενων κτηρίων εντός όμορων γηπέδων ή οικοπαίδων με σκοπό τη δημιουργία ενιαίου ξενοδοχειακού καταλύματος. Στα σύνθετα καταλύματα δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουν στις εγκαταστάσεις τους περισσότερες
τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, αυξάνοντας τους συντελεστές δόμησης και επικαλείστε γι' αυτό λόγους ασφάλειας δικαίου. Οι συντελεστές δόμησης που ισχύουν υπηρετούν το μέγεθος των επιχειρήσεων που αποφασίζει ο επιχειρηματικός όμερος χωρίς να υπολογίζεται η χωροταξία της περιοχής. Το άρθρο 39. Μέχρι σήμερα λειτουργούν 5 σχολές ξαναγών. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρόδο, Ρέθυμνο και Κέρκυρα. Οι οποίες προσπαθούν κάτω από δύσκολες συνθήκες να ανακτήσουν τη λειτουργία που είχαν. Οι σχολές ξαναγών Ρεθύμνου, Κέρκυρα και Ρόδο εδώ και 1,5 χρόνο λειτουργούν με ένα μόνο άτομο, μόνιμο προσωπικό, με τεράστιο όγκο δουλειάς και προσωπικό ορισμένου χρόνου για περίπου ένα οχτάμηνο ετησίως, καθώς και κυρίως εκπαιδευτικό προσωπικό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι σχολές να μην είναι αυτές που πρέπει να είναι και βέβαια να υπάρχουν οι αντιδράσεις σπουδαστών και γονιών. Ακούστηκε, κύριε Υπουργέ, από υψηλόβαθμο στέλεχος του Υπουργείου, ότι επειδή δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από υποψήφιους σπουδαστές στη σχολή της Κέρκυρας, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο αναστολής της λειτουργίας της. Θέλω να μας πείτε εδώ αν πράγματι αυτό είναι έτσι. Μετά το 42 λαμβάνονται μέρημνα για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κάλυψη μάλλον των υπαλλήλων που υπηρετούν στα γραφεία εξωτερικού του ΕΟΤ και μάλιστα με σύμβαση του ελληνικού δημοσίου με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και εμείς διαφωνούμε με αυτό. Μπορεί το ασφαλιστικό μας σύστημα να λύσει αυτό το ζήτημα. Για τις ρυθμίσεις του προγράμματος της τουριστικής προβολής. Αλήθεια, ποιος πληρώνει και ποιος ωφελείται. Είναι γνωστό ότι πληρώνει ο λαός για να πουληθούν πιο ακριβά ο ήλιος, η θάλασσα, οι περιοχές φυσικού κάλους της χώρας σε πελάτες υψηλού βαραντίου. Δήμοι και περιφέρειες εξασφαλίζουν έτοιμη πελατεία και κέρδη, απαλλάσσοντάς τους από έξοδα προβολής και διαφήμισης. Προβλέπεται στο νομοσχέδιο ρυθμίσει το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Είναι γνωστό, κύριε Υπουργέ, ότι το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού, που στηρίζεται αποκλειστικά σε εισφορές των εργαζομένων, μετά την κατάργηση του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, μειώθηκε θεαματικά και σε αριθμό δικαιούχων εργατοπαλλήλων, ενώ πετάχθηκαν εκτός συνταξιούχοι. Μια μικρή αύξηση των δικαιούχων για φέτος, το χρόνο που πέρασε, για να μετριάσει τις συνέπειες της πανδημίας, αποτελεί σταγόνα στον ωκεανό και δεν αλλάζει την κατάσταση. Η εμπορευματοποίηση της κοινωνικής ανάγκης για διακοπές, αναψυχή και τουρισμό έχει αρνητικές επιπτώσεις όχι μόνο στη μη ικανοποίησή της, αλλά όπως είπαμε και στους εργαζόμενους του κλάδου. Εμείς διεκδικούμε κρατική μέρημνα για το δικαίωμα κάθε εργατική λαϊκή οικογένεια να έχει διακοπές, αναψυχή και τουρισμό, να εξασφαλιστεί η μηνιάτικη άδεια και ο 14ος μισθός για όλους τους εργαζόμενους και η 13η και 14η σύνταξη του αξιούχους που σήμερα έχουν κινητοποίηση και απαιτούν την καταβολή των δώρων. Άμεσα βέβαια αύξηση των δικαιούχων προγράμματος κοινωνικού τουρισμού με ουσιαστική μείωση της συμμετοχής του κατόχου σε καταλήμματα και μέσα στις κοινωνίες. Δωρεάν πρόσβαση σε όλα τα μνημεία, μουσεία, στους φυσικούς και πολιτιστικούς χώρους της χώρας μας. Να δημιουργηθούν και νέες δημόσιες παιδικές κατασκηνώσεις για τα παιδιά όλων των εργαζομένων και ανέργων που θα λειτουργούν όλο το καλοκαίρι δωρεάν. Και εδώ έχετε δεσμευτεί για τις κατασκηνώσεις των παιδιών των υπαλλήλων του Υπουργείου Τουρισμού και δεν φαίνεται να υπάρχει στο νομοσχέδιο. Δεν το έχετε εντάξει, κύριε Υπουργέ. Δηλαδή η δέσμευση αυτή που είχατε απέναντί τους δεν την υλοποιείτε. Να δημιουργηθούν δωρεάν χώροι αναψυχής, κάμπινγκ για όλους τους νέους, με προσιτές τιμές και δωρεάν για τα νέα ζευγάρια και τους άνοιγους, ειδικές υποδομές για αμαία. Ουσιαστικά μέτρα στήριξης βέβαια όλων των εργαζομένων του κλάδου για τη διασφάλιση του εισοδήματός τους και την προστασία των μικρών επαγγελματιών του κλάδου. Μετά από όλα αυτά ψηφίζουμε κατά στο νομοσχέδιο και καλούμε τους εργαζόμενους, τους αυταπασχολούμενους, το λαό συνελικά να ανατρέψει αυτή την πολιτική που στερεί το δικαίωμα στις διακοπές, στην αναψυχή, που αυξάνει την εκμετάλλευση των εργαζομένων του κλάδου.